Καλημέρα, Λουκά. Σήμερα θα μιλήσουμε στα ελληνικά. Έτσι, τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά. Πολύ ωραία. Αγχωμένη λίγο. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγο. Okay. Πες μου, μίλησε μου για το θέμα πάνω στην οποία θα δουλέψουμε σήμερα. Λοιπόν, με απασχολεί εδώ και πολύ καιρό να δούμε πώς έχει επηρεάσει, διότι το έχω μάθει αρκετά μεγάλη αυτό το πράγμα και με έχει βάλει σε σκέψη σοβαρά. Όταν η μαμά μου ήταν έγκυος μαζί μου, έχει προσπαθήσει να σταματήσει την κύησή της μαζί μου και θα ήθελα να μάθω αν και πώς από εσωτερική πλευρά έχει επηρεάσει αυτό το πράγμα τη ζωή μου, μιας και έχω αντιμετωπίσει αρκετές καταστάσεις όπου είχα δυσκολίες όταν στα καινούργια ξεκινήματα. Έχω υποστεί και δύο τροχαία ατυχήματα, αλλά χωρίς να κινδυνεύει η ζωή μου, ευτυχώς. Και αυτός είναι ο λόγος που θα ήθελα να δούμε λίγο τι έχει συμβεί και αν υπάρχει κάποιο εσωτερικό. Πότε έχουν γίνει αυτά τα τροχαία, αυτά τα ατυχήματα, Ε, σε ποια σε, ηλικία? σε διαφορετικές ηλικίες, το ένα έχει γίνει όταν ήμουν αρκετά μικρή και πρέπει να ήμουνα 6-7 χρονών. Ναι. Και το ένα έχει γίνει όταν ήμουνα 17. Μάλιστα. Οκ. Εντάξει, κάτι άλλο. Ας δούμε και αν υπάρχει κάποιο εσωτερικό λόγο που ο ζωηδής μου και στο γυναικολογικό κομμάτι υπάρχει κάποια επιρροή από αυτή την πλευρά. Ωραία, ωραία. Αν εσωτερικά έχει Να επιρροή. δούμε το συναισθηματικό, συναισθηματική αιτία και εσωτερική. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Okay. Ωραία, τέλεια. Μπορείς να ξαπλώσεις. Ωραία, τέλεια. Ένα λεπτάκι. Απλά θα πάρεις την κάμερα ώστε να σε βλέπω. Ναι, φυσικά. Είναι εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά είσαι. Ωραία, τέλεια. Okay. Πάρε μια βαθιά ανάσα, μετρώντας μέχρι το 3 και εξέπνευσε όλες τις ανησυχίες και σκέψεις σου. Άκου με ευχαρίστηση την αναπνοή σου. Νιώσε μεγαλύνει την αναπνοή σου. Το οξυγόνο εισχωρεί χαλαρά στα πνευμόνια σου. Έπειτα εξέπνευσε αργά, απαλά. Άδειασε το μυαλό σου και άκου μόνο τη φωνή μου. Κάθε θόρυβο απομακρύνεται και στο μυαλό σου δεν υπάρχουν σκέψεις ούτε ανησυχίες. Μόνο ηρεμία, χαλαρότητα. Και σε αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση που είσαι, νιώθεις το σώμα σου που χαλαρώνει κι άλλο. Κι άλλο.
και ταυτόχρονα γίνεται πιο βαρύ και πιο βαρύ. Με ένα ευχάριστο και απαλό τρόπο. Νιώθεις πως κάθε κομμάτι του σώματός γίνεται πιο βαρύ, ξεκινώντας από τα πόδια, γόνατα και συνεχίζεται μέχρι τη μέση. Χέρια, ώμους, λαιμό, κεφάλι. Τα μάτια σου βαρύνουν πολύ. Πάρα πολύ. Πιο πολύ. Και αυτή η κατάσταση σου δημιουργεί μια αίσθηση εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, σε αυτή την εργασία που θα γίνει στον εαυτό σου, σε αυτή την εμπειρία. Επέτρεψε στον εαυτό σου να έχεις αυτή την εμπειρία. Είναι ένα ταξίδι στο εσωτερικό σου κόσμο. Θα μετρήσω από το 1 μέχρι το 3. Και όταν θα φτάσω στο 3, θα εμφανιστεί μια εικόνα, μια αίσθηση, οτιδήποτε. 1. Πες μου τι βλέπεις, τι πληροφορία σου έρχεται. Αυτή τη στιγμή μου ήρθε σαν πληροφορία τη στιγμή που ήμασταν με τους γονείς μου για μπάνιο και δεν ήθελα, επειδή φοβόμουν πάρα πολύ το νερό, να πω στη χάλα. Οκ. Πόσο χρόνο ήσουν? 5. Ωραία. Πήγαινε σε αυτή την εικόνα, συνέχισε και πες μου τι συμβαίνει. Μπαίνεις στη θάλασσα, μπαίνεις στο νερό. Να βλέπουμε τη μαμά μου να παίρνει αγκαλιά και να με βάλει μέσα. Και συνεχίζει να νιώθεις το φόβο. Ναι. Ωραία. Από τη στιγμή που βγαίνεις από τη θάλασσα, από το νερό, συνεχίζεις να νιώθεις το φόβο στο σώμα σου. Όχι, έξω αισθάνομαι ασφάλεια. Γιατί το νερό σου δημιουργεί φόβο, ποια είναι η αιτία? Πήγαινε στην αιτία. Η
επόμενη πληροφορία που μου έρχεται είναι ότι με κάνει μπάνιο η μάνα μου και έχω την ίδια αίσθηση όταν τρέχει το νερό στο κεφάλι μου. Ναι. Πολύ ωραία. Όμως, εσύ συνδυάζεις το νερό με κάτι αρνητικό, οπότε πήγαινε σε άλλη στιγμή. Πρώτη φορά όταν σου δημιουργήθηκε το φόβο, όταν έβλεπες το νερό, όταν ένιωθες το νερό. Υπάρχει και άλλη στιγμή. Μου έρχεται σαν πληροφορία πως ήμουν στην κοιλίτσα της. Μπράβο. Πόσο μηνών ήταν έγκυος η μαμά σου με σένα? Δύο εβδομάδες. Okay. Ωραία. Και δες, για ποιο λόγο νιώθεις φόβο για αυτό το νερό, για αυτό το υγρό που περιβάλλεται τον εαυτό σου, τον έμβριο? Έρχεται σαν πληροφορία άμεσα ο φόβος της μητέρας μου. Ο φόβος. Ποιο είναι το φόβος της μητέρας, τι φόβο έχει? Αισθάνεται ότι δεν ήταν κατάλληλη στιγμή που ήταν έγκυος μαζί μου, που ανακάλυψε ότι είναι έγκυος. Και γιατί νομίζει ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή? Ρώτα την τηλεπαθητικά, έτσι. Ρώτα την. Η εικόνα που μου, η απάντηση σαν να μου έρχεται είναι ότι δεν αισθανόταν αγάπη από το περιβάλλον της. Δεν αισθανόταν ότι μπορεί να συνεχίσει. Μάλιστα. Και επειδή δεν έπαιρνε αγάπη, νόμιζε ότι δεν μπορεί να προσφέρει αγάπη προς εσένα ή... Τι άλλες ανησυχίες είχε? Ότι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στο μεγάλωμα ενός παιδιού εκείνη τη στιγμή. Φοβόταν ότι δεν θα τα κατάφερνε. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό ήταν δικό της φόβο ή από κάπου αλλού έρχονταν το φόβο της? Ναι, ήταν δικός της ο φόβος. Πολύ ωραία. Ωραία. Θέλω ήταν, να... Ήταν πολύ έντονο το συναίσθημα αυτό. Ήταν ανησυχία μεγάλη, σαν να μου το είχε μεταδώσει και εμένα. Μάλιστα. Αυτή ανησυχία, τι προβλήματα σου έχουν δημιουργήσει στη ζωή? Πρώτα στο φυσικό σώμα,
σου έχει δημιουργήσει, ξέρω εγώ, σωματικές ασθένειες, ή μόνο στο συναισθηματικό επίπεδο υπήρχε αυτή η εκδήλωση. Είναι σαν να ήμουν συνέχεια πολύ μαζεμένο και παιδί και σαν να ήθελα υπερπροστασία, ειδικά στα πολύ παιδική μου ηλικία. Μάλιστα. Σαν να μην μπορούσα να προσαρμοστώ στο περιβάλλον. Ωραία. Θέλω να εστιάζεσαι τώρα στη στιγμή που, στην εικόνα που η μαμά σου είναι έγκυος, 2 εβδομάδων, έχει αυτές τις σκέψεις, τις ανησυχίες. Και θέλω να δεις όλο αυτό το φόβο που βρίσκεται στο σώμα της. Στο συναισθηματικό της σώμα. Στην καρδιά, στο στήθος, αυτό το σημείο και πολύ έντονα μάλιστα. Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα στη μητέρα σου, αν μας επιτρέπει σε αυτή τη συνεδρία να δουλέψουμε σε εκείνη, αν μας δίνει το OK, να δουλέψουμε πάνω στον εαυτό της. Είναι εντάξει. Είναι εντάξει. Δέχεται. Ωραία. Θέλω να δεις προσεκτικά το επίπεδο της καρδιάς και να δεις αν εκεί βρίσκεται μόνο αυτό το φόβο ή και κάτι άλλο. Θέλω να αγγίξεις αυτή την ενέργεια εκεί. Είναι συνέστημα ή και κάτι άλλο που τρέχεται με τη δικιά της, με το δικό της συνέστημα. Ναι, το θέμα είναι πως αμέσως με το που σκέφτηκα αυτό, μου εμφανίστηκαν σαν 2 μάτια. Πολύ. Πιστεύω πως είναι κάτι συνδεδεμένο μαζί της. Πολύ ωραία. Αυτά τα μάτια πώς είναι, πώς τα βλέπεις, ανθρώπινα, έχουν άλλο... Όχι, δεν είναι ανθρώπινα, είναι 2 μαύρα μάτια, γάλα. Μαύρα. Πολύ ωραία. Οπότε να πούμε σε αυτή την παρουσία να εμφανιστεί μπροστά σας και στους 2 σας για να δούμε για ποιο πράγμα πρόκειται. Ναι. Στέλνω εγώ ένα μήνυμα προς αυτή την παρουσία ότι δεν πρέπει να μας φοβάται. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε, να μας γνωρίσει καλύτερα. Είναι σαν να βλέπω εμένα παιδί δίπλα στη μαμά μου και σαν να διαγράφεται μια παρουσία μπροστά μας πολύ ψηλή και η πληροφορία που μου έρχεται είναι ότι τρέφεται με τους φόβους της μητέρας μου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το κατάλαβα αυτό, αλλά ας να δούμε για τι παρουσία πρόκειται, έτσι. Θέλω να την αγγίξεις, να τις διαβάσεις το άντε ναι, το ενεργειακό κώδικα, να το πω έτσι, και θέλω να μου πεις
για ποιο πράγμα πρόκειται. Μου έρχεται πάρα πολύ έντονα στο σαν πληροφορία ρίγκιο. Σαν πληροφορία σου έρχεται τι? Ρίγκιο. Ρίγκιο. Ναι. Επειδή οι Έλληνες που θα παρακολουθήσουν αυτή τη συνεδρία δεν καταλαβαίνουν, δεν έχουν διαβάσει το Κοράν, το Μαλάγκα και τα λοιπά και δεν ξέρουν ποιος είναι ο Ρίγκιο, θέλω να μου πεις εμφανισιακά πώς είναι αυτή η οντότητα. Να παρουσιαστεί τον εαυτό του μπροστά σας με την αληθινή του φόρμα, το ενεργειακό του σώμα. Αυτά τα δύο μάτια που έβλεπα και σαν να παίζει με το ύψος, δεν ξέρω. Πολύ ωραία. Τι ύψος έχει, εσύ μπορεί να διαβάσει αυτή την πληροφορία. Έχει αυτή την... Ένα μέτρο και 23, είναι κοντούλι. Ρώτα τον γιατί παίζει με το ύψος του. Μου λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ποιος δεν καταλαβαίνει, εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ή εκείνος δεν καταλαβαίνει, εγώ δεν σε ακούω Εμείς, εμείς λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Μας λέει. Πολύ ωραία. Θέλουμε να μάθουμε σήμερα και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Γι' αυτό και είμαστε όλοι εδώ. Οπότε να μας δώσει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να μας δώσει. Τι θέλει να μας πει? Είναι κάτι που θέλει εκείνος να μας πει ή να βάλουμε εμείς ερωτήσεις? Όχι, μου έχει έρθει κιόλας η πληροφορία πως ήθελε να δημιουργήσει όλο αυτό το τη δυσκολία της μητέρας μου για να... Ναι. συνδεθεί κάπως και με το σώμα της και με μένα. Ποια είναι η στιγμή που συνδέθηκε με σένα? Όταν ήσουν στην κυλίτσα στη μητέρα σου ή άλλη στιγμή? Ήταν τη στιγμή που η μητέρα μου προσπάθησε να κάνει αυτό το... να σταματήσει την κοίησή της μαζί μου, γιατί το έκανε μόνη. Μάλιστα. Την συγκεκριμένη στιγμή συνδέθηκε και με τη μητέρα σου ή ήταν συνδεδεμένος με τη μητέρα σου και από πιο πριν? Είναι σαν να παρακολουθούσε κάπως... Ναι, ήταν υπό την παρακολούθησή του συνέχεια. Πολύ ωραία. Μου επιτρέπεις να μιλήσω κατευθείαν με το ρίγκιο, να το πω έτσι, Ανδρέα? Okay, φυσικά. Okay. Αν δεν νιώθεις καλά, ξέρεις πολύ καλά ότι ανεβαίνεις τη δόνησή σου και τον διώχνεις, έτσι? Ναι. Πολύ ωραία. Άσε με να μιλήσω με το ρίγκιο. Ρίγκιο. Τι κάνεις? Τι θέλεις? Τι θέλω? Θέλω πληροφορίες. Αφού είπες ότι δεν ξέρουμε τίποτα, ήρθε, λέω εγώ, στιγμή να μάθουμε τι γίνεται. Να μάθουμε για το δικό σου project. Ποιο ήταν το σκοπός σου με αυτές τις δύο γυναίκες? Τι ήθελες να κάνεις με αυτές τις δύο γυναίκες, με τη μητέρα και με το μωρό? Να τις κάνω να υποφέρουν. Πολύ ωραία. Για ποιο λόγο?
Τι κερδίζεις εσύ από αυτό? Τρέφομαι με αυτή την ενέργεια. Τρέφεσαι μόνο εσύ ή υπάρχουν και άλλοι που τρέφονται, τους βοηθάς και τρέφονται με αυτή την ενέργεια? Ειδικά εγώ, υπηρετώ κι εγώ κάποιους. Ποιον υπηρετείς? Τον Αλφ. Τον? Τον Αλφ. Ποιος είναι ο Αλφ? Ο ανώτερός μου. Ο ανώτερός. Από την ίδια ράτσα ή από κάπου αλλού? Όχι, είναι από, από άλλη ράτσα. Εσύ από πού έρχεσαι? Σύριος. Σύριος. Γιατί εμφανίστηκες στην Ανδρέα μόνο με δύο μάτια? Αυτή είναι η μορφή σου? Γιατί έτσι μπορεί να με βλέπει. Έτσι μπορεί εκείνη να σε βλέπει, δεν μπορεί να σε βλέπει αλλιώς. Να μην την τρομάξω. Να την τρομάξεις. Και να μην την τρομάξω. Μάλιστα. Γιατί τώρα σκέφτεσαι το καλό της. Τι μπορεί να συμβεί αν την τρομάζεις? Είναι με μια ενέργεια περισσότερη που μπορεί να σε βοηθήσει να τρέπεσαι, ας πούμε. Θέλω να την ελέγχω και έτσι θέλω να μείνω μαζί της όλη την ώρα, οπότε γι' αυτό ελέγχω να μην... Πολύ ωραία. Εσύ είσαι συνδεδεμένη μαζί της και τρέφεσαι με τη δικιά της ενέργεια και σήμερα και χτες ήσουνα. Όχι, γιατί η Ανδρέα έχει γίνει δυνατή. Οπότε δεν είσαι πια συνδεδεμένη μαζί της. Είχε συνδεθεί μόνο όταν ήταν μωρό. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές, αλλά έχει μάθει τον τρόπο και διώχνει. Οι προσπάθειές μας όμως συνεχίζονται. Και γιατί γυρνάς σε εκείνη πάντα, αφού καταλαβαίνεις ότι είναι δυνατή? Προσπαθώ. Έχεις βάλει... πώς μπορείς να την καταλαβαίνεις που είναι, να την παρακολουθείς, έχεις βάλει κάποιο εμφύτευμα και έτσι έχεις μια σύνδεση μαζί της, μπορείς να τη βρεις εύκολα, ενεργειακά. Συναισθηματικά την βρίσκω. Είναι οι στιγμές που θυμώνει που με κάνει και σαν να με καλεί. Τι άλλα συναισθήματα της δημιουργείς ή την επηρεάζεις να τα έχει? Απογοήτευση και πανικό. Νομίζει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. Μάλιστα. Πόσες οντότητες τρέφονται με την ενέργειά της, από αυτά τα συναισθήματα? Εσύ και ποια, πόσα άλλα? Αυτή τη στιγμή είμαι μόνο εγώ. Μόνο εσύ. Δεν είσαι λίγο εγωιστής? Δεν μπορείς να μοιράζεις και με άλλα? Ή πεινάς πάρα πολύ? Πεινά όσο πρέπει. Όσο πρέπει. Με ποια άλλα άτομα είσαι συνδεδεμένος από την οικογένειά της? Με τον αδερφό της. Ναι. Και με την μαμά του σύζυγου της.
με την πεθερά της. Όλους τους χειρίζονται με το θυμό τους. Μάλιστα. Πώς κατάφερες να συνδεθείς με την πεθερά της, μέσα από την Ανδρέα? Εκεί έμενα και από πριν. Μάλιστα. Τι όνομα έχεις εσύ ουσιαστικά? Η Ανδρέα ήταν πιο δυνατή και προσπάθησα πολύ να τις κατεβάσω. Ποιο είναι το δικό σου όνομα? Όχι το Ρίγκιο, δεν είναι. Ρίγκιο δόθηκε από το Κοράντο Μαλάγκα. Εσύ τι όνομα έχεις? Μέντι. Μέντι. Ναι. Μάλιστα. Αυτή σαν εσένα, πόσα χρόνια ζουν? Όταν λέω χρόνια, εννοώ το χρόνο που το καταλαβαίνουμε εμείς εδώ πάνω στη γη. Εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια. Εσύ, ας πούμε, τι ηλικία έχεις τώρα? 500 χρόνια. Οπότε, μόνο αυτό το πράγμα. μπορώ να πω ότι είσαι μωρό ακόμη. Αν θες. Ότι δεν έχεις καταλάβει πολλά. Εσύ πώς δημιουργήθηκες, ξέρεις? Από εκρήξεις. Μίλησέ μου για μια τέτοια έκρηξη και πώς δημιουργείται κάτι σαν εσένα. Γύρω από τη γη, ναι, όταν υπάρχουν αλλαγές στο μαγνητικό επίπεδο της γης, μας τραβάει αυτό το πράγμα. Σας τραβάει, αλλά δεν σας δημιουργεί. Μήπως δεν ξέρεις πώς δημιουργήθηκες? Δημιουργήθηκα. Ωραία. Τι μπορεί να συμβεί αν εσύ σταματάς να τρέφεσαι με την ενέργεια από τους ανθρώπους? Τι συμβαίνει με σένα μετά, ξέρεις? Με καίει αυτό το πράγμα. Σε καίει? Ποιο πράγμα σε καίει? Όταν δεν τρέφομαι με αυτά τα συναισθήματα, δεν μπορώ να μείνω χαμηλά. Όταν δεν τρέφεσαι με αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, δεν μπορείς να μένεις χαμηλά. Μήπως ανεβαίνεις δονητικά αν δεν τρέφεσαι με αυτά τα συναισθήματα? Ακριβώς. Ορίστε. Ακριβώς. Ωραία. Και γιατί δεν θες να ανεβαίνεις δονητικά? Μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο που να μην χρειαστείς να τρέφεσαι με μια ενέργεια που δεν ανήκει σε σένα. Μπορείς εσύ να δημιουργείς ενέργεια. Δεν σ' αρέσει αυτή τη θέση? Να δημιουργείς εσύ ενέργεια, τη δικιά σου ενέργεια. Μια ωραία ενέργεια. Νομίζω πως είναι ο μόνος τρόπος ζωής έτσι. Ποιος έχει μάθει αυτό? Ο ανώτερος. Ο ανώτερος. Πολύ ωραία. Άσε με την Ανδρέα. Ανδρέα. Ντάρα λοιπόν. Πώς ένιωθες όταν μίλαγε ο Μέντι? Μια χαρά. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Νιώθω σαν να είμαι απέναντι. Ωραία, ωραία. Αλλά πρέπει να σου πω ότι έβλεπα την εικόνα του ανώτερου του και έχει αυτά τα μάτια, τα γατήσια, τα κάθετα. Πολύ ωραία. Κάλεσε τον μπροστά σου τον
Αλφ. Μου έδιασε λίγο το χέρι μου. Δεν ξέρω αν έχει Δώσε πιέσει. εντόνι στο χέρι σου να χαλαρώσει, να νιώθει καλά. Εσύ είσαι στην δύναμη. Κανένας δεν μπορεί να σε επηρεάζει. Κανένας, δεν επιτρέπει σε κανένα να σε επηρεάζει. Την απόλυτη δύναμη την έχεις εσύ. Και το ξέρεις. Πώς βλέπεις τον Αλφ? Ο Αλφ είναι, πώς να το πω αυτό, σαν δράκο. Ναι. Δράκο, ναι. Ναι. Έχει φτερά. Όχι, είναι πάρα πολύ εύσωμος και πράσινος, έτσι κάπως, σαν κοκόδιλος. Τι ύψος έχει? Ένα 80. Ένα 80. Μου επιτρέπεις να μιλήσω με το ΑΛΦ μέσα από σένα? Ευχαριστώ. ΑΛΦ. Ευχαριστώ. Τι κάνεις, ΑΛΦ? Με κάλεσες. Ναι, και σε ρωτάω τι κάνεις. Τι θέλεις από μένα? Κοίτα να δεις, θα μιλάς ωραία με μένα. Και νομίζω το κατάλαβες και γιατί. Τι πράγμα? Αν εγώ σου μιλάω ωραία, θα με μιλάς και εσύ ωραία, εντάξει? Υπάρχει συνεννόηση? Χωρίς ύφος. Πες. Ωραία. Τι κάνεις με την Ανδρέα, τι σκοπό έχεις με την Ανδρέα και με τη μητέρα της? Τον έλεγχο πάνω τους. Και γιατί δεν ελέγχεις εσύ κατευθείαν και έχεις στείλει κάποιον άλλον? Γιατί είναι απασχολημένος στον άλλον. Με πόσους? Πάνω στη γη, με πόσα άτομα είσαι συνδεδεμένος? Τους ελέγχεις. 500.000. Με τι είδους συναισθήματα τρέφεσαι από αυτούς? Ανυπανότητα, φόβο, απογοήτευση. Τρομάζω. Τρόμο. Και τους χειρίζεις νοητικά μόνο ή χρησιμοποιείς και τεχνολογία? Αν χρειαστεί και τεχνολογία. Τι τεχνολογία χρησιμοποιείς, ας πούμε, όταν μιλάμε για την Ανδρέα και μητέρα της? Χρησιμοποιείς τεχνολογία ή μόνο νοητικά επηρεάζεις? Εδώ είναι μια ειδική περίπτωση. Ναι. Από τη στιγμή που ήθελε να σταματήσει τη κοίηση με το παιδί της, ναι, ήταν πολύ εύκολο να τη χειριστούμε. Ήταν συνδεδεμένη μια αρνητική δόνηση. Οπότε να καταλαβαίνω ότι νοητικά μετά την έχει επηρεάσει τη μητέρα της ή μόνο και τεχνολογικά? Θέλω να μου δώσεις μια απάντηση ξεκάθαρη. Για ποιο μετά? Οκ, συνδέθηκες μαζί τους και μετά πώς τους έχεις επηρεάσει? Την Ανδρέα, τη μητέρα και τον αδελφό της. Η μαμά της είχε την εντύπωση ότι είναι αρχάγγελος. Ότι εσύ είσαι αρχάγγελος? Ναι.
Της έχεις εμφανιστεί σαν αρχάγγελος κάποια στιγμή? Με αισθανότανε. Πώς Προσπαθούσε. αισθανότανε? Ήταν... Συγγνώμη, ποια ήταν η ερώτηση? Πώς αισθανότανε, τι αίσθηση της έδωσες ώστε να καταλαβαίνει ότι είσαι αρχάγγελος? Προσευχόταν πολύ και την μπέρδευα. Και την μπέρδευες. Την μπερδεύεσαι νοητικά, το λέω πάλι, με τη δύναμη του μυαλού σου, να το πούμε έτσι, ή είχες κατέμφθει τεύματα μέσα στο ενεργειακό της σώμα? Στο αίμα της. Ναι. Στο αίμα τι? Κάτι πάρα πολύ μικρό, ήταν σαν μικροτσίπς κάπως. Εμφυτεύματα, ωραία. Ότι δημιουργούσαν πρόβλημα και δεν καταλάβαινε τι γίνεται. Εσύ επηρεάζεις πολλά άτομα, ας πούμε, ας να μιλήσουμε για την Ελλάδα τώρα, που υπάρχουν πολλές σχολές που χρησιμοποιούν, επικαλούν τη δύναμη των αρχάγγελων και τα λοιπά. Εσύ έχεις κάποιο ρόλο εκεί, σε αυτές τις σχολές? Τους κάνεις και αυτούς να πιστεύουν ότι είσαι αρχάγγελος? Στις σχολές όχι, αλλά στις εκκλησίες σίγουρα. Α, στις εκκλησίες. Πάνω από τις εκκλησίες. Μάλιστα. Υπάρχει και κάποια άλλη ράτσα που συνεργάζεσαι ή εσύ είσαι αφεντικός εισαγωγικά? Είμαστε πολλοί. Είσαστε πολύ. Εσύ από πού έρχεσαι, ποια διάσταση και ποιο πλανήτη? Άντρο. Άντρο. Τι διάσταση? Γιατί δεν δίνεις τις πληροφορίες πιο γρήγορα και τραβάς από το χρόνο? Εγώ δεν έχω χρόνο να χάσω τώρα. Μπορώ να φύγω. Δεν μπορείς να φύγεις, γιατί όταν έχεις συνδεθεί με κάποιο άτομο, πρέπει να καταλαβαίνεις ότι χάνεις τη δύναμή σου. Πρέπει να υπακούς. Εσύ πιστεύεις ότι είσαι αυθεντικός και οι άνθρωποι είναι σκλάβοι σου. Αλλά τη στιγμή που μπαίνεις στο ενεργειακό του πεδίο, οι ρόλοι αλλάζουν. Χάνεις τη δύναμή σου. Οπότε εσύ θα απαντάς τώρα. Πέσε. Τι, από ποια διάσταση έρχεσαι? Τέταρτη. Τέταρτη. Πολύ ωραία. Η μητέρα της Ανδρέας άφησε το φυσικό της σώμα. Πού βρίσκεται? Έχεις αυτή την πληροφορία? Όχι. Όχι. Μετά το θάνατο του σώματος, προσπάθησες να τη δεις, να την επηρεάζεις? Γιατί μετά από το φυσικό της σώμα που το άφησε, έχεις εξαφανιστεί, να το πούμε έτσι? Εδώ ήταν πολύ πιο εύκολα αυτή τη ζωή. Μετά πήρε το δρόμο της. Πολύ ωραία. Μετά από τη φυσική ζωή. Ναι. Άφησε με την Ανδρέα. Ανδρέα. Ναι, λοιπόν. Πώς νιώθεις, καλά? Μια χαρά. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις, εάν θες να κρατάς αυτή τη σύνδεση με το αλφ
και με το Μέντι. Ή θες να τους αποχωρήσουμε? Φυσικά δεν θέλω. Ναι. Να τους αποχωριστώ για πάντα, αν γίνεται. Όμως έχω πάρει πληροφορία ότι δεν είναι πια συνδεδεμένη μαζί σου. Ισχύει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή σε έχουν επηρεάσει όταν ήσουν πιο μικρή, αλλά τώρα είναι συνδεδεμένη μαζί σου. Αυτό με ενδιαφέρει. Ή μόνο με τη μητέρα σου ήταν συνδεδεμένη τη στιγμή που ήταν έγκυος? Όντως, αυτή τη στιγμή απλά προσπαθούν να ξαναμπούν στο πεδίο μου, αλλά ήταν πολύ πιο εύκολο εκείνη τη στιγμή που η μαμά μου ήταν σε συναισθηματική αδυναμία. Πολύ ωραία. Ας να επιστρέψεις σε αυτή τη στιγμή, στη συγκεκριμένη στιγμή που η μαμά σου έχει όλες αυτές τις σκέψεις. Έχει παρακολουθήσει όλη αυτή την συνεδρία μέχρι τώρα. Πήρε τις δικές της πληροφορίες. Έχει δει τι σημαίνει αρνητικές σκέψεις και αρνητικά συναισθήματα. Και τη ρωτάω γιατί τα λόγια μου ταξιδεύουν και στο εθερικό πεδίο και παίρνει την πληροφορία από μένα, μ' ακούει, και τη ρωτάω αν θέλει να κρατήσει τη σύνδεση με αυτές τις οντότητες ή είναι έτοιμη να τα αποχωρήσει. Φυσικά θέλει. Πολύ ωραία. Αναφορικά με το παρελθόν, ναι. Ωραία. Θέλω να πας σε συγκεκριμένη στιγμή που σκέφτεται να τερματίσει την εγκυμοσύνη και να της πεις να ακυρώσει αυτή τη σκέψη. Εντάξει. Ωραία. Και όλα τα συναισθήματα του φόβου και τα λοιπά που βρίσκονται στο επίπεδο του στήθους, στη καρδιά, δείξε της πώς να τα βγάλει με τα ενεργειακά της χέρια. Δείξε εσύ μια φορά και θα ξέρει το υπόλοιπο πώς να το κάνει. Ναι, το έχει κάνει. Πολύ ωραία. Τώρα ανοίγεται μια πύλη, ενεργειακή πύλη, και μπορεί να διώξει όλα αυτά τα συναισθήματα και ανησυχίες. Ανησυχίες, φόβοι κτλ. Να τα διώξει μακριά από εκείνη. Ναι, το έχει κάνει. Πολύ ωραία. Πες της να κλείσει την πύλη με τη θέλησή της. Ναι, έχει κλείσει. Πολύ ωραία. Αυτά τα συναισθήματα υπήρχαν επειδή υπήρχαν και κάποιες πεπιθήσεις, νοητικά προγράμματα κτλ. Είναι έτοιμοι να τα αλλάξουμε τις αρνητικές πεπιθήσεις με κάποιες θετικές? Μια αρνητική είναι, ας πούμε, ότι δεν θα καταφέρω. Δεν έχω αγάπη από το κόσμο, από γύρω μου και δεν θα καταφέρω να μεγαλώσω το παιδί. Είναι έτοιμη να αλλάξει αυτή η πεποίθηση? Είναι έτοιμη. Πολύ ωραία. Με τη θέλησή της αυτό το πρόγραμμα φεύγει. Και πες να εισχωρήσει άλλο πρόγραμμα, ένα θετικό, ότι εγώ είμαι αγάπη. Εγώ δημιουργώ αγάπη, έχω αγάπη γύρω μου και ξέρω να μεγαλώνω το παιδί μου. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου να μεγαλώσω το παιδί, να του δημιουργήσω ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπης. Και τώρα εισχωρεί αυτό το πρόγραμμα, αυτή την πεποίθηση. Και αυτή η πεποίθηση δημιουργεί άλλα ωραία συναισθήματα σε όλο το ενεργειακό της σώμα.
Εντάξει. Πολύ ωραία. Οπότε, πες της να αγγίζει τη κυλίτσα της που είναι το έμβριο μέσα, το μωρό, και να στέλνει όλη αυτή η αγάπη προς εσένα που ήσουν μωρό. Όλη αυτή την εμπιστοσύνη ότι εκείνη καταφέρνει και εσύ καταφέρνεις τη ζωή σου. Οτιδήποτε ξεκινάς, μπορείς να το συνεχίσεις με καλύτερο τρόπο, με το καλύτερο τρόπο. Χωρίς εμπόδια. Εντάξει. Με τα ενεργειακά της χέρια θέλω να αγγίξει όλο το σώμα της και η σκέψη της να πάνε προς το αίμα. Το αίμα να καθαριστεί από κάθε εμφύτευμα, μικροτσίπς, ό,τι είναι, ό,τι ήτανε, να καθαρίζει το αίμα της. Απλά ήθελα να πω ότι η μαμά μου είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα πόδια της, με την κυκλοφορία του αίματος και μου ήρθε σαν πληροφορία προφανώς που συνδεόταν με αυτό. Μπράβο, μπράβο. Σίγουρα, σίγουρα. Απλά τη βλέπω πως παίρνει σαν τρυπητό έτσι και βγάζει από το αίμα της όλα αυτά τα πράγματα. Μπράβο. Πάρα πολλά πράγματα από το αίμα της. Και βλέπω τα πόδια της και όλο της το σώμα πως γεμίζει φως και πως ξεφουσκώνουν και ξεπρίζεται γιατί ήταν τελείως παραμορφωμένη. Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Ξαναφτιάχνουμε το παρελθόν, ας το πούμε έτσι, με το σκοπό να επηρεάζει θετικά το παρόν, το τώρα που είσαι εσύ. Οπότε δουλεύοντας πάνω στις ενέργειες τότε, αλλάζουν και ενέργειες του τώρα σε σένα. Πώς τη βλέπεις τη μητέρα σου, δες το επίπεδο στα γόνατα. Τη βλέπω, καταρχάς μου έρχεται η αίσθηση της αγάπης πολύ μέσα μου και έτσι αντιλαμβάνομαι ότι είναι καλά και ευχαριστημένη. Τι ωραία. Και βλέπω, ήταν άμεση εικόνα ότι φύγαν όλα αυτά τα πράγματα από τα πόδια της που την ταλαιπωρούσαν όλη της τη ζωή. Τι είναι στη στιγμή που... Έχει καταφέρει να τα βγάλει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πες της νοητικά να ακυρώσει κάθε συμβόλαιο που το έχει κάνει με κάποια παρουσία, οντότητα, με τον άντρο, με το μέδι, να ακυρώσει κάθε συμβόλαιο. Αλφ. Με τον Αλφ, ναι. Συγγνώμη, Αλφ. Δεν πειράζει. Έχει κάτι. Ωραία. Θέλω να στέλνεις και εσύ ένα μήνυμα ότι δεν επιτρέπει σε κανένα να προσπαθήσει να σε επηρεάζει ενεργειακά. Να έρχεται κοντά σου και να σε παρακολουθήσει. Τη στιγμή που θα προσπαθήσουν να αγγίξουν το ενεργειακό σου πεδίο, αυτοί θα καούν. Πολύ ωραία. Όμως, θέλω να δω κάτι. Πες. Παρόλο που δεν είστε πια συνδεμένες με τον Μέντι, αν έχει αυτή τη θέληση να έρθει να πάρουμε κάποιες πληροφορίες. Θέλω να δω κάτι. Κάλεσε τον. Τον Μέντι. Μέντι. Δεν έρχεται. Δεν έρχεται, δεν θέλει, εντάξει.
Δεν έρχεται επειδή έχει γίνει αποσύνδεση, οπότε δεν απαντάει πια στη θέλησή σου και στη μητέρα σου. Πολύ ωραία. Εγώ απλά ήθελα να δω τι του συμβαίνει αν ανεβαίνει τη δόνησή του. Γιατί αυτό ακριβώς έχει συμβεί και δεν μπορεί να πλησιάσει πια. Είναι σαν να είναι σε άλλη σφαίρα ένα πράγμα. Αυτό ακριβώς. Αλήθεια, έχει ανέβει την δικιά τους ενέργεια, δόνησή του. Εμείς, τη δικιά μας, από τη στιγμή που η μαμά μου έκανε όλο αυτό το... Αυτή την δουλειά πάνω της, ναι, ναι, ακριβώς. Έχει ανέβει τη δικιά σας ενέργεια, οπότε εκείνος δεν μπορεί να πλησιάσει, επειδή μπορεί να φέρει κιόλας. Και επειδή ήμουν συνδεδεμένη μαζί της, έγινε σαν να έγινε αυτόματα και πάνω. Ωραία, πολύ ωραία. Τότε θα αφήσουμε τότε αυτό το θέμα. Πολύ ωραία. Μισό λεπτό. Θέλω να πας να δεις ποια είναι η αιτία στο πρόβλημά σου, στο επίπεδο του λαιμού. Μου έλεγες κάτι αθυροειδή πριν να ξεκινήσω. Ναι, πολύ σωστά. Ένα λεπτάκι. Αυτό που μου έρχεται ήταν σαν να είχα ένα γάτσο στο λαιμό μου που δεν με άφηνε ενεργειακά να εκφραστώ, να δεν μπορούσα σαν να... σαν και να εκφραστώ, αλλά και στην ανάπτυξή μου και βασικά να μην αντιλαμβάνομαι σωστά τον εαυτό μου. Τι δημιούργησε αυτό το πρόβλημα, τι, δεν κατάλαβα τι έβλεπες εκεί. Σαν ένα κάτι που με σφίγγει, σαν ένα συντελικό. Okay. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Μπορεί να μου το πεις στα ρουμανικά. Σαν κάτι μεταλλικό. Μεταλλικό. Μεταλλικό, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε δεν το έχεις δημιουργήσει εσύ. Θέλω να δεις αυτό το μεταλλικό τι είναι ακριβώς. Τι σχήμα έχει. Σαν... Πώς είναι στις θεμάστρες στο μεταλλικό κομμάτι, αυτό σαν αυτό. Και το έχεις ακόμα. Έχουμε κάνει και άλλες δύο συνεδρίες και δεν θυμάμαι. Όχι, όχι. Ήταν στην παιδική μου ηλικία. Δεν είναι τώρα. Τώρα δεν απλά το έχεις πια. Όχι. Τώρα βλέπω και μου ήρθε άμεσα η πληροφορία μικρές τελίτσες πάνω στο χέρι. Ακόμα έχεις μικρές τελίτσες. Ωραία. Θέλω να δεις αυτές τις τελίτσες τι είναι. Ενεργειακά είναι συναισθήματα, είναι εμφυτεύματα, κάτι. Τι υπάρχει εκεί. Τι έμεινε. Μου έρχεται η πληροφορία πως είναι σημάδια. Σημάδια από τι. Που τα άφησε αυτό το μεταλλικό που το έχεις στανίσει να μικρή ή τι. Ναι. Από το τι... Από προηγούμενες εμπειρίες, αυτό μου έρχεται σαν πληροφορία. Πολύ ωραία. Θέλω να βάλεις τα ενεργειακά σου χέρια στο επίπεδο, σε αυτό το επίπεδο, στο λαιμό σου και θέλω να θεραπεύεις το σημείο. Θεράπευσε αυτό το σημείο. Και τώρα υπάρχει ευκολία έκφρασης. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω, μου έλεγες και για κάποια προβλήματα γυναικολογικά.
Πει να δεις την αιτία. Είναι σαν να είχα συνδεθεί με τη μαμά. Είναι κάπως συνδεδεμένη συνέχεια τη διάρκεια της ζωής της μαμάς μου. Η μαμά μου, ειδικά όταν ζούσε εδώ, αυτή τη διάσταση μαζί μου, και σαν να είναι συνδεδεμένη με την αίσθηση του φόβου και επειδή θέλω ένα λεπτάκι να κάνω διάλειμμα, μπορώ να σήκω το λεπτό. Ναι. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Και όταν βλέπεις πάλι την εικόνα, πες μου. Δώσ' μου ένα λεπτάκι. Okay. Υπήρχε ένα... εκεί που είμαστε φίλοι μου, είχε αισθανθεί πολύ έντονο, είχε πολύ έντονο συνέστημα. Περίμενε, μίλησε με για Πες το μου. ατύχημα. Ήσουν με την φίλη σου. Ήμουνα με την φίλη μου στο σπίτι της και έφυγα μόνη μου και έτυχε αυτό. Α, ωραία, ωραία. Και ποιο ήταν το ατύχημα, ατύχημα με το αυτοκίνητο, οδηγούσες εσύ, όχι, κάποιον άλλον, Κάποιος άλλος, ναι, οδηγούσε και ενώ ήθελα να περάσω το δρόμο, με χτύπησε. Μάλιστα. Ωραία. Τότε μίλα μου για την αιτία, την εσωτερική, εσωτερική αιτία. Okay. Τι νομίζεις? Αυτό που βλέπω και μου έγινε πολύ έντονα σαν πληροφορία είναι ότι είχε ένα πολύ έντονο συνέστημα ζήλιας και τέλος πάντων αρνητική επιρροή, αρνητικό συνέστημα, γιατί η ζήλια ούτως ή άλλως είναι κάτι με το οποίο κατάφερε να το προβάλλει πάνω μου, να μου το... Ωραία. Εσύ, Ανδρέα, μου μιλάς πολλές φορές ότι συναντάς πολύ συχνά αυτή την ιστορία, ότι άλλοι σε ζηλεύουν και τα λοιπά και σίγουρα μπορεί να σε επηρεάσουν ενεργειακά αυτό το πράγμα. Θέλω να δεις την αιτία για ποιο λόγο επιτρέπεις εσύ να σε επηρεάσει ενεργειακά η ζήλια των άλλων ανθρώπων. Δεν τους το επιτρέπω. Είναι σαν να θέλουν να πάρουν κομμάτια από μένα, χωρίς την άδειά μου. Πώς μπορούν να πάρουν κομμάτια από σένα αν εσύ δεν το επιτρέπεις? Ίσως ήταν η αδυναμία, το κομμάτι του εγώ, του εγωισμού που έψαχνε επιβεβαίωση. Πήγαινε στην πρώτη στιγμή που συναντάς κάποιον που σε ζηλεύει και σε επηρεάζει αρνητικά. Είτε αυτή τη ζωή, άλλη ζωή, πήγαινε. Ναι, μου ήρθε μια εικόνα όχι πολύ καθαρή Πες από μου. αυτή τη ζωή. Okay. Πες μου. Ναι, είναι η γυναίκα του αδελφού μου. Τι, με το αδελφό σου? Είναι η γυναίκα του αδελφού μου μπροστά. Πολύ ωραία. Ωραία, και πες μου τι γίνεται με τη γυναίκα του αδελφού.
πώς επηρεάζει ενεργειακά εκείνη με τη ζήλια της. Είναι σαν έναν θαυμασμό που μπορεί να μην αυτή να νομίζει ότι έχει, δεν έχει κάτι που έχω εγώ, που νομίζει εκείνη έτσι. Και επειδή θρέφει αυτά τα συναισθήματα μέσα της, ναι. Είναι σαν να μου στέλνει βελάκια πραγματικά. Ίσως η ανασφάλειά της. Ωραία. Ίσως, ναι. Αυτά τα βελάκια στα στέλνει με τα δικά της συναισθήματα που είναι αρκετά δυνατά ή έκανε και κάτι στο φυσικό επίπεδο, να το πω έτσι, ώστε να σε επηρεάζει ενεργειακά. Προσπάθησε και όπως βλέπω αυτή την εικόνα με τα βελάκια είναι σαν να γυρίζουν πίσω στον εαυτό της. Είναι η προσπάθεια που έκανε, αλλά δεν τα κατάφερε. Το θέμα ήταν σε συναισθηματικό επίπεδο, γιατί δεν είχε σωστή αντίληψη του εαυτού της και είχε την εντύπωση ότι κινδυνεύει εξαιτίας μου. Okay. Αυτό το συμβάν είναι μετά που έγινε, ναι, από αυτό το άλλο στα 17 χρονών. Πολύ σωστά. Πολύ ωραία. Θέλω να πας πρώτη φορά, σε μια στιγμή που έγινε πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Γιατί άφησες να επηρεάζεις τον εαυτό σου από αυτές τις ενέργειες, της ζήλιας. Γιατί τις δέχτηκα χωρίς να το... Τις δέχτηκα... γιατί δεν ήξερα να ελέγξω συναισθηματικά τον εαυτό μου. Πολύ ωραία. Τώρα που το καταλαβαίνεις, μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Τώρα που το έχεις συνειδητοποιήσει, ότι αυτό εισεργάται μόνο από σένα. Μη ταυτίζεσαι με ό,τι λένε οι άλλοι. Μη ταυτίζεσαι με τις ενέργειες των άλλων. Είσαι αρκετά δυνατή ώστε να προστατεύεις τον εαυτό σου από κάθε ενέργεια. Ισχύει. Ναι, και το αισθάνομαι. Πολύ ωραία. Θέλω να δεις ενεργειακά όλο το σώμα σου. Από το κεφάλι σιγά σιγά μέχρι κάτω. Και να πεις αν υπάρχει κάτι που δεν σου ανήκει ή κάτι που πρέπει να δουλευτεί πάνω. Σαν να κάνεις ένα σκανάρισμα. Όχι, ήταν σε μορφή συναισθηματικό τα προβλήματα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Σαν να διαισθάνομαι κάτι στο επίπεδο του κεφαλιού. Ναι. Λοιπόν, ένα, σαν μια τελίτσα, έτσι. Μπορεί να είναι και μέσα στο εγκέφαλο, δεν ξέρω. Πολύ ωραία. Θέλω να δεις τι είναι. Θέλω να ταξιδεύεις, να το πω έτσι, μέσα στο δικό σου εγκέφαλο και να δεις τι είναι εκεί. Να κάνεις ένα zoom σε αυτό το μικρό πράγμα και να δεις ακριβώς τι είναι. Είναι σαν να είναι... Μισό λεπτό. Ένα σπιράλ μου έρχεται, το οποίο εγώ το έβλεπα σαν κάτι πάρα πολύ μικρό, φυσικά. Δεν σε άκουσα, σπιράλ. Σαν να... εγώ το έβλεπα πολύ μικρό, αλλά έτσι όπως πήγα κοντά. Ναι. Και σαν να μου επηρεάζει τον τρόπο σκέψης. Πολύ ωραία.
αυτό το σπιράλ τι είναι, ας πούμε, είναι μια πύλη, είναι ένα μικρό τσίπ, ένα εμφύτευμα, τι είναι. Είναι μια πύλη. Ποιος άνοιξε αυτή την πύλη εκεί. Για δυναμίες μου. Η αδυναμία σου. Οπότε εσύ έχεις ανοίξει αυτή την πύλη. Εγώ επέτρεψα να γίνει, χωρίς να το θέλω. Έχεις επιτρέψει να γίνει τι, να το δημιουργήσεις εσύ. Ναι. Ποια αδυναμία έχεις που έχει επιτρέψει αυτό το πράγμα. Ήρθε ώρα να το καταλάβεις. Ποια είναι. Μισό λεπτό. Ότι το αίσθημα ότι δεν θα τα καταφέρω μου έρχεται πολύ έντονα. Ενώ εγώ ας πούμε πιστεύω πως μπορώ, είναι σαν κάτι να κρατάει πίσω Πολύ κάθε ωραία. φορά. Πήγαινε ακριβώς πρώτη φορά που δημιουργήθηκε αυτή την πύλη. Συνδέεται πάλι με την παιδική ηλικία. Ωραία. Τι έκανες τότε και νόμιζες ότι δεν θα το καταφέρεις. Ναι, μάλλον με μπαμπάς μου. Είχα την εντύπωση ότι δεν μπορώ να τα καταφέρνω γενικά. Πολύ ωραία. Θέλω να αλλάξει αυτή την πεποίθηση τη συγκεκριμένη στιγμή ότι μπορώ να καταφέρω, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω εγώ. Έχω την απόλυτη δύναμη. Στέλνεις τώρα ένα νοητικό μήνυμα στο πατέρα σου. Δεν σου επιτρέπω να φωνάζεις ξανά σε μένα. Δεν σου επιτρέπω να με επηρεάσει ενεργειακά, νοητικά. Το έκανα. Ωραία. Και θέλω να τον πάρεις αγκαλιά. Εσύ έχεις την απόλυτη δύναμη, εσύ μπορείς να αλλάξεις το παρελθόν, το μέλλον, γιατί όλα υπάρχουν τώρα, τη στιγμή του τώρα. Το έκανα. Πολύ ωραία. Θέλω να του Ο στείλεις αγάπη. ναι, κλαίει Πες τους να μην κλαίει, τον με αγαπάς. πανιώνει, ναι. Ωραία. Πες σε αυτή το συνέστημα που νιώθει, θα το βγάλει από μέσα του. Δεν το χρειάζεται. Και αυτό που είναι καλό να νιώθει είναι μόνο αγάπη προς τον εαυτό του και προς εσένα. Οκ, το έκανα και σαν να έσβησε και αυτό το σπιράλι. Αυτό ακριβώς ήθελα να δω, αν έσβησε αυτό το σπιράλ. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Γυρνάμε στο σκανάρισμα. Κάνεις απόσύνδεση από συγκεκριμένη εικόνα, γυρνάς στο σκανάρισμα και συνεχίζεις να δεις στο κεφάλι αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν σε εξυπηρετεί, που δεν σε βοηθάει σε Όχι, είναι οκ. Συνεχίζεις μάτια, μύτη, δόντια, αυτιά, λαιμό, όργανα, χέρια, πόδια. Στο επίπεδο του σηκωτιού βλέπω σαν έτσι, συσσωρευμένη ενέργεια αρνητική ίσως, μαζεμένη αρνητική ενέργεια. Τι ενέργεια βρίσκεται εκεί. Με ακούς? Ναι, τι ενέργεια βρίσκεται εκεί. Του θυμού. Θυμό προς Από τι. τις φορές που
Επέτρεπα στον εαυτό μου να νομίζω ότι δεν μπορώ. Πολύ ωραία. Και από το σπίραλ. Είναι μια ενέργεια που την έχεις δημιουργήσει εσύ και τόσο απλά μπορείς να την μεταθρέψεις σε άλλη ενέργεια ή να την διώξεις από εκεί. Τι επιλέγεις να κάνεις? Θα την διώξω. Διώξε την ενέργεια, άνοιξε μια πύλη και την πετάς εκεί. Έπειτα κλείνεις την πύλη. Ναι, το έκανα. Και στο επίπεδο του συμποτίου θέλω να βάλεις συναισθήματα όπως είναι γαλήνη, ισορροπία, αρμονία. Αγάπησε το σηκώτη σου, το κάθε κύτταρο σε αυτό το όργανο. Αξίζει ωραία συναισθήματα. Και συνεχίζουμε με το σκανάρισμα. Συνεχίζουμε με το σκανάρισμα. Είναι εντάξει. Πολύ ωραία. Τότε είσαι έτοιμη να γυρίσεις, Ανδρέα. Ναι. Θέλω να κάνεις αποσύνδεση από όλα. Να γυρνάς το σώμα σου στο εδώ και τώρα με το ωραίο τρόπο, με το απαλό τρόπο. Να αυξάνεις την ενέργειά σου, τη δόνησή σου. Και θα μετρήσω από το 3 μέχρι το 1. Και όταν λέω 1, ανοίγεις τα μάτια σου. 3. 2. Άνοιξε τα μάτια σου όταν είσαι. Α, τόσο γρήγορα. Πώς νιώθεις, Ανδρέα? Οπα. Αρκετά καλά και πολύ ανάλαφρη. Ωραία, θα συζητήσουμε πιο μετά. Θέλω να σου κάνω μία ερώτηση τώρα. Ναι. Μισό λεπτό. Αν συμφωνείς να βάλουμε αυτή τη συνεδρία, αυτό το βίντεο. Θα την ανεβάσουμε. Θα την ανεβάσουμε, ναι, στο YouTube. Εντάξει. Συμφωνώ, αλλά με το πρόσωπο καλυμμένο. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.